Η Κύπρος φρονηματίζεται από τα μεγάλα διδάγματα της Εθνικής Επετείου στο σημερινό σκληρό αγώνα για εθνική επιβίωση, ελευθερία και δικαιοσύνη και εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για το ζωντανό ενδιαφέρον, την βοήθεια και την αλληλεγγύη της Ελλάδος στον αγώνα της. Αυτό αναφέρει στο μήνυμά του προς τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Καραμαλή και τον πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη, ο πρόεδρος της Κύπρου κ. Γιώργος Βασιλείου με την ευκαιρία της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό κ. Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Αντώνη Σαμαρά είχε το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου ο ειδικός απεσταλμένος του State Department για το Κυπριακό Νέλσον Λέτσκι, ολοκληρώνοντας το νέο γύρο των διαβουλεύσεών του σε Αθήνα, Άγκυρα και Λευκοσία. Κατά τη συνάντηση, η οποία διήρξε μία ώρα περίπου, ο κ. Λέτσκι ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών για τις επαφές του στην Άγκυρα και τη στάση της τουρκικής πλευράς. Όπως δήλωσε αργότερα ο κ. Σαμαράς, ο Αμερικανός διαπραγματευτής θα συνεχίσει τις προσπάθειές του για την εξεύρεση τρόπων επίλυσης του Κυπριακού. Σύμφωνα με έγκυρες διπλωματικές πηγές, μετά από αυτό το γύρο των διαβουλεύσεων του κ. Λέτσκι, το Κυπριακό βρίσκεται σε στασιμότητα, καθώς η τουρκική αδιαλαξία συνεχίζεται. Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι οι προοπτικές για το Κυπριακό δεν είναι σήμερα ούτε αισιόδοξες ούτε απεσιόδοξες και ότι υπάρχει πάντως κοινή επιθυμία σε Αθήνα, Άγκυρα και Λευκοσία για συνέχιση του διαλόγου. Πρόσκληση, πρόκληση, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα πλαίσια μιας ευρύτερης εκστρατείας πληροφόρησης που ανέλαβε η κοινότητα αποτελεί η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επιχειρήσεων 23 με 27 Μαρτίου. Σε εκδήλωση που διοργάνωσε χθες ο ΕΟΜΕΣ στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας, εξετάστηκε από τους ομιλητές ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην διεθνή οικονομία, έτσι που διαμορφώνεται μέσα από την ενιαία οικονομική πολιτική και οι δυνατότητες ανάπτυξης που τους παρέχονται. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΕΟΜΕΧ, κ. Αναστασάκης, μόνο το 6% από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που καλύπτουν περίπου το 90% του βιομηχανικού δυναμικού μιας χώρας γνωρίζει τα αναπτυξιακά προγράμματα που τις αφορά. Ο Υφυπουργός Εμπορίου Βιομηχανίας, κ. Μαντζόρης, επεσήμανε ότι για να εξασφαλιστεί ενεργώς και η ουσιαστική οικονομική παρουσία μέσα από τις νέες συνθήκες ανταγωνισμού, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να εξυγχρονιστούν και να ενημερωθούν για τα κοινοτικά προγράμματα τα οποία τους επιτρέπουν να προσαρμοστούν άμεσα στις οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές. Τελειώνοντας να ανακεφαλαιώσουμε τα κυριότερα νέα της ημέρας, βουτιά θανάτου αεροσκάφους Boeing 707 των Σουδανικών αερογραμμών το πρωί στον Ημιτό και τα 7 μέλη του πυρώματος βρήκαν τραγικό θάνατο μετά τη συντριβή του αεροπλάνου έπιασε φωτιά και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η αιτία της πτώσεως είναι η βλάβη στα όργανα ελέγχου και η πρωινή ομίχλη. Φόβοι για νέο Τσέρνομπιλ μετά την διαρροή ραδιενεργών αερίων από πυρηνικό εργοστάσιο στο Πέτρογκραντ, εκπρόσωπος της τοπικής υπηρεσίας ατομικής ενέργειας χαρακτηρίζει το ατύχημα σοβαρό με πιθανές συνέπειες για το περιβάλλον και τους κατοίκους. Αντίθετα, το Υπουργείο Ατομικής Ενεργείας της Ρωσίας βεβαιώνει ότι τα ποσοστά ενεργείας που εκλήθηκαν δεν ξεπερνούν τα επιτρεπόμενα όρια. Σταθερά βελτιώνει την κατάσταση της υγείας του Δημάρχου Αθηνών κ. Αντώνη Τρίτση. Σήμερα τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο ο Πρωθυπουργός. Με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας κορυφώνονται αύριο οι εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Ο ειδικός συντονιστής για το Κυπριακό Νέλσον Λέτσκι ενημέρωσε σήμερα τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών για τις επαφές που είχε στην Άγκυρα και τη στάση της τουρκικής πλευράς. Δύο νεκροί από τρομοκρατική επίθεση εναντίον λεωφορείου στην Κωνσταντινούπολη, ενώ στην νοτιοανατολική Τουρκία συνεχίζονται οι συγκρούσεις. Στα Τύρανα συνεχίζονται οι πανηγυρισμοί των οπαδών του Δημοκρατικού Κόμματος για τη μεγάλη εκλογική νίκη της Κυριακής. Οι Γάλλοι ψηφοφόροι τιμώρησαν τους σοσιαλιστές, λέει ο Ζακ Σιράκ, ενώ ο Λόραν Φαμπιούς αποδίδει τη μεγάλη ήττα του κόμματός του στο εκλογικό σύστημα. Στο Ελσίνσκι άρχισαν σήμερα οι εργασίες της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της ΔΑΣΕ. Απορρίφθηκε το αίτημα των Σκοπίων για ένταξή τους στη ΔΑΣΕ. Και όπως πάντα, λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Σε όλη τη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις αυξημένες στα δυτικά με ασθενείς τοπικές βροχές. Σποραδικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν και στα νοτιοανατολικά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις μέτριος ισχυροί, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Τα ίδια χαρακτηριστικά καιρού θα επικρατήσουν και στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Χρόνια πολλά για αύριο μαζί στις 3 μεθαύριο Πέμπτη.